Σήμερα έχουμε την Καναδική Πρεσβεία στην Χίο μετά από πολλές συζητήσεις που είχαμε κάνει. Βέβαια, για τα προηγούμενα χρόνια, λόγω του κορονοϊού, παρόλο που είχαμε κάνει συζητήσεις με την Πρεσβεία, δεν μπορούσαν να έρθουν λόγω του κορονοϊού. Αλλά τώρα που έχουν ξεπεραστεί όλα τα θέματα του κορονοϊού, μπόρεσαν και επέτρεψαν να υπάρχει κλιμάκιο που θα μπορούσε να έρθει στην Χίο. Το κλιμακείο Καναδά αυτή τη στιγμή πηγαίνει στις υπηρεσίες για να μπορέσει να ρωτήσει για θέματα όλων των Καναδών, αν είναι όλα, υπάρχει ασφάλεια κλπ. Στο πλαίσιο των Καναδών πολιτών που μένουν και διαμένουν εδώ στη Χίο. Στις 6 ώρα σήμερα στο ξενοδοχείο Χανδρή θα έχουμε παρουσίαση της Καναδικής Πρεσβείας για θέματα συντάξεων, πολιτογράφησης και διαβατηρίων. Αυτό θα είναι η παρουσίαση που θα γίνει σήμερα. Αργότερα, μετά την παρουσίαση, θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ελάχιστα άτομα, επειδή όμως θέλουν να εξυπηρετήσουν και ανθρώπους εδώ, θα έχουμε διοργανώσει στα γραφεία της Ένωσης Ομογενών, που είναι Βρατσάνου 9, δίπλα από τον Άγιο Ιάκωβο, τα καινούργια γραφεία, αύριο στις 10 η ώρα μέχρι τις 1 να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε Καναδούς πολίτες. Συγχρόνως, έχουμε κανονίσει και διοργανώσει μαζί και με την Αμερικάνικη Πρεσβεία για την επόμενη εβδομάδα, μαζί με την Περιφέρεια, έχουμε κανονίσει να μπορέσουμε να έχουμε την Αμερικάνικη Πρεσβεία στις 22 του μηνός στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Μυτιλίνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει και διενέργησα από πλευράς Περιφέρειας για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε και να βοηθήσουμε τον απόδημο ελληνισμό. Την άλλη μέρα, 23 του μηνός, θα έχουμε την Πρεσβεία εδώ στην Χίο, το οποίο, όπως και πάντα, θα είναι στο ξενοδοχείο Χανδρή, στον ημιόροφο. Θα τους έχουμε για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν μόνο για θέματα συντάξεων, του social security. Αυτό θα είναι και για τη Μυτιλίνη, Λέσβο και για τη Χίο. Για την επόμενη εβδομάδα, για την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Αυτά. Εμείς από πλευράς μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε να έρχονται τα άτομα της Πρεσβείας και να εξυπηρετούν τους απόδημους Έλληνες, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο να έρχονται εδώ, να κάνουμε αυτές τις ενέργειες, να γλιτώνουν οι πολίτες λεφτά από ξενοδοχεία, από διαμονές και εστίαση που πρέπει να έχουν αν πάνε εκεί, και σίγουρα δεν θα πάνε για μία μέρα, θα πάνε για πολλές. Άρα όλο αυτό εμείς το κατανοούμε, επειδή περνάμε δύσκολες εποχές, προσπαθούμε να βοηθήσουμε και αυτό κάνουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας.